ένας ολόκληρος συναρπαστικός κόσμος για στοίχημα πάντα μαζί σου. Missions και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 100 ευρώ στην καλύτερη στοιχηματική εταιρεία από κινητό διεθνώς. Στοίχημα. Το παιχνίδι σου καλύτερο. Γίνονται πρώτο σφύριγμα στην σέντρα η Δόξα. Φιλιτάια, ψάχνει στηρίγματα για τον Μίχα. Το σούτ που γίνεται από τον Μίχα, η μπάλα είναι κόρνερ. Χουσμπάουερ εκτέλεσε και φαγιά που γίνεται από τον Βουρκότς. Η μπάλα μόλις έξω. Με τον Χουσμπάουερ όπως βλέπουμε να εκτελεί το κόρνερ ο Βουρκότς, ο Κροάτης. Αμαρκάριστο στην περιοχή. Μιντίκη, Μιντίκη τη σέντρα στην περιοχή για τον Σαντί. Κερδίζει την κεφαλιά, υπάρχει πέναλτι για την Δόξα από τον Νεοκλέους, ο οποίος δίνει και την κίτρινη κάρτα στον Βουρκότς. Εδώ η μπαγιά που βγήκε από τον Μιντίκη, κέρδισε την κεφαλιά ο Σαντίκ. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, σε ανοιχτό χέρι η μπάλα χτύπησε στο χέρι του Βουρκότς. Όρια απέναντι από τον Σαντίκ. Σαντίκ εκτελεί, πέφτει ο Λόρια, 1-0, όμως η Δόξα ανοίγει το σκορ. Είναι το 7ο του γκολ στο πρωτάθλημα. Εδώ η εκτέλεση, πολύ καλή εκτέλεση από τον Σαντίκ. Χαμηλά με δύναμη έπεσε ο Λόρια, αλλά δεν μπορούσε να αντιδράσει σε Κορέα. Η σέντρα είναι καλή και φαγιά που γίνεται θα μαζέψει εύκολα ο Παρασκευά. Καλίτσιος, την παγιά. Εδώ είναι offside όμως, φαινόταν ότι ο Μανιάς ήταν Μανιάς στην μπάλα ή όχι. Φαίνεται να είναι όντως λίγο πιο μπροστά ο Μανιάς, ο οποίος πετυχαίνει τον κόλ, αλλά σωστά γύρωνε. Και βάλε, δεν έχει κερδίσει ποτέ την ανόρθωση στο Μακάριο. Αλλά στον Σελίνη, σέντρα του Σελίνη για τον Μανιά, η προβολή του Μανιά, η μπάλα έξω. Απειλή εδώ η ανόρθωση στο 48. Βλέπουμε ξανά, ήταν πολύ δύσκολο για τον Μανιά. Χουσμπάουερ, καλή μπαγιά για τον Χριστοφή. Μπαγιά του Χριστοφή στην περιοχή, 1-1. Ο Μανιάς στο 50 ισοφαρίζει για την ανόρθωση. Κάτι που φέρνει τους έξαλλους πανηγυρισμούς στον πάγκο από την πολύ ωραία αυτή επιθετική προσπάθεια. Πετυχαίνει το 4ο του γκολ στο πρωτάθλημα. Εδώ η μπαγιά του Χριστοφή, προβολή του Μανιά. Αυτή τη φορά βρίσκει στόχο, βρίσκει δίκτυα και κάνει το 1-1 κατά της ανόρθωσης. Πολύ ωραίο τελείωμα, πολύ ωραία επιθετική προσπάθεια από τους παίκτες με τον Χουσμπάουερ. Χουσμπάουερ εκτέλεσε και φαγιά, περνάει από όλους. Πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 53 με τον Μανιά για να κάνει την ανατροπή. Την εκτέλεση κόρνερ του Χουσμπάουερ, την κεφαγιά του Σίλτενφελντ, την μπάλα πέρασε από όλους. Αν και ο Μανιάς και πλέον έχει δώσει ψυχολογία σε άνορτο. Εδώ είναι μπαγιά που βγαίνει και φαγιά πάνω από τα δοκάρια. Και πάλι ο Μανιάς. Από την παλιά που βγήκε ο Μανιάς μόνος εκεί, χωρίς ιδιαίτερα μαρκαρίσματα, κρατάει το κεφάλι του. Να δούμε, εδώ περνάει ο Φιρμίνο, η κάθε την παλιά για τον Μέσκα, ευκαιρία εδώ για τη Δόξα, το σουτ 2-1. 2-1 στο 57, η Δόξα παίρνει εκ νέου προβάδισμα στο σκορ και ευνηδιάζει την ανόρθωση. Ο Λόρια στη γωνία του εκεί, κάθε την παλιά του Φιρμίνο, ο Μέσκα στην πλάτη της άμυνας της ανόρθωσης, καταφέρνει να τελειώσει τη φάση εκεί στην κλειστή γωνία του Λόρια, ο οποίος φέρει μεγάλο μερίδιο ευθύνης για τον γκολ που δέχεται. Για να απειλήσει, εδώ μακρινό σου του Φιρμίνο, ευνηδιάζεται ο Λόρια που λίγο έλειψε να γίνει ξανά. Η προηγούμενη φάση εδώ με τα φάλτσα που πήρε η μπάλα από το σουτ του Φιρμίνο δεν φαίνεται να έχει ακουμπήσει κάπου. Ο Λόρια ευνηδιάζεται. Τελικά διώχνει και με Μπόλγεβιτς, δοκιμάζει από μακριά το σουτ. Η μπάλα στα χέρια του Λόρια. Μιλάει η μπάλα του Χουσμπάουερ για τον Γκαλτσά, η σέντρα του Γκαλτσά. Ο Παρασκευά δεν μπορεί, έγινε το λάθος. Ο Μανιάς έχασε πολύ μεγάλη ευκαιρία για το 2-2. Αλλά όμως σταμάτησε, να δούμε σε ποιον. Στο Μιντίκη πρέπει να ήταν, ο οποίος στη συνέχεια απομάκρυνε πολύ πολύ μεγάλη ευκαιρία. Δεν υπήρχε φάουλ, ο Μιντίκης εκεί κατάφερε να Καλτσά. Η σέντρα του Καλτσά είναι καλή και φαγιά εκεί που έγινε
από τον Μουκτάρι, πλάγιο από τον Μαρτίνο Χριστοφή. Και τώρα το τέλος, η Δόξα παίρνει μια πολύ μεγάλη νίκη απέναντι στην Ανόρθωση. Ένας ολόκληρος συναρπαστικός κόσμος για στοίχημα πάντα μαζί σου. Missions και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 100 ευρώ στην καλύτερη στοιχηματική εταιρεία από κινητό διεθνώς. Στοίχημα. Το παιχνίδι σου καλύτερο.